Το πρόσφατο περιστατικό της διάρρηξης καταστήματος με λία εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ στο Κατάκολλο επανέφερε στο προσκήνιο το πάγιο αίτημα των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή για την αστυνόμευσή της και γενικότερα για την λήψη μέτρων για την ασφάλεια και την προστασία των καταστηματαρχών, των περιουσιών τους αλλά και των κατοίκων του λιμανιού. Οι εκπρόσωποι του Εμπορικού Συλλόγου κινητοποιήθηκαν άμεσα και ζήτησαν τη συνεργασία της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηλίας προκειμένου να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για την φύλαξη της περιοχής, ειδικά τις ημέρες όπου στο λιμάνι καταπλέον κρουαζερόπλια και η περιοχή πλημμυρίζει από χιλιάδες κόσμου. Παράλληλα, προσανατολίζονται στο να έρθουν σε επαφή τόσο με το λιμεναρχείο όσο και με τον Δήμο του Πύργου για να ζητήσουν βοήθεια, ενώ με δική τους πρωτοβουλία ξεκινά άμεσα το μέτρο της πεζής περιπολίας από ιδιωτική εταιρεία Security στους δρόμους του λιμανιού. Με αφορμή λοιπόν αυτό, καλέσαμε τον Διοικητή της Ασφαλείας πριν δύο μέρες και τον πρόεδρο των αστυνομικών, τον κύριο Ηλία Παναγούλη, τον κύριο Ηλιόπουλο, τον Παναγιώτη, και ζητήσαμε έτσι τη βοήθειά τους όσον αφορά θέματα φύλαξης και ασφάλειας και στο ΤΑΦ ΚΑΠΑ Κατακόλλου, ιδιαίτερα και στα καταστήματά μας. Πραγματικά ήταν πολύ επικοδομητική η συζήτηση, η βοήθειά τους, δηλαδή τα πράγματα που μας είπαν όσον αφορά κάποιο κέντρο λήψεως σημάτων που θα δημιουργήσουμε πολύ σύντομα, είναι θέμα 3-4 ημερών, το οποίο θα είναι συνδεδεμένο με συγκεκριμένο αριθμό στην αστυνομία και θα ενημερώνει ανά πάσα στιγμή το αστυνομικό τμήμα, την αστυνομία του πύργου και την ασφάλεια. Δεύτερον, μπήκαμε στη λογική να δημιουργήσουμε ένα σύστημα διαχείρισης, βέβαια όσο αυτό γίνεται εφικτό, διαχείρισης καμερών των τριών δρόμων. Ήδη υπάρχουν αυτή τη στιγμή οι κάμερες διαχείρισης εδώ, αλλά θα κοιτάξουμε να το κάνουμε πιο εξειδικευμένο. Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου μάλιστα αναφέρθηκε στην συνάντηση που είχε σήμερα με τον αστυνομικό διευθυντή Ηλίας Αριστίδη Μαρτζάκλη, ο οποίος κάλεσε τον εκπρόσωπο των επαγγελματιών προκειμένου να τον ενημερώσει για τα μέτρα που λαμβάνει η αστυνομική διεύθυνση με την παρουσία αστυνομικών στο λιμάνι τις ημέρες που υπάρχουν κουραζερόπλια και με απότερο στόχο την αποτροπή εγκληματικών ενεργειών. Έδειξε ότι γνωρίζει πάρα πολύ το Κατάκολλο και μας διαβεβαίωσε, και πάλι θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, ότι τις μέρες των πλοίων θα έχει το Κατάκολλο τους δύο αστυνομικούς της Δίας ή έναν ή δύο από ό,τι μας είπε, και ταυτόχρονα και περιπολία των περιπολικών. Θεωρούμε ότι πέραν την συμβολή έτσι, και τη βοήθεια των ανθρώπων και την αυτό που προσπαθούν να κάνουν για να μας βοηθήσουν, πρέπει και εμείς εκ των πραγμάτων να λάβουμε μόνοι μας τα μέτρα μας. Δηλαδή να διασφαλίσουμε τα καταστήματά μας, ρολά, συναγερμούς υψηλής ευκρίνειας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αποδώσουμε το καλύτερο δυνατόν για να φυλάξουμε τις περιουσίες μας. Και εμείς από την πλευρά μας, με προηγουμένα συστήματα ασφαλείας και με ιδιωτικές εταιρείες φύλαξης πλέον και σε συνεργασία με την αστυνομία, θα προσπαθήσουμε να αποτρέψουμε κάθε τυχόν εγκληματική ενέργεια πλέον στο Κατάκολλο. Είναι σοβαρό το θέμα, πρέπει να το κοιτάξουμε όλοι. Είπαμε εδώ πέρα με τον πρόεδρο να πάμε και στο λιμενάρχη να ζητήσουμε και την βοήθειά του, και από εκεί και πέρα θα δούμε. Θα κάνουμε κάποιες προσπάθειες, θα επισκεφτούμε και δήμαρχο, θα προσπαθήσουμε να δούμε, ας πούμε, για κάποιους φορείς, γιατί εντάξει, είναι και τέλος πάντων. Η πολιτεία πρέπει να μας βοηθήσει, κάτι πρέπει να γίνει.